Επόμενη διαγωνιζόμενη είναι μια πολύ δυναμική ομάδα. Είναι από τις ομάδες που στις οντισιών έκαναν μεγάλη εντύπωση. Κυρίες και κύριοι, η Τσαπκουντό! Γεια σας, είμαστε η σχολή Τσαπκουντό και έχουμε βρεθεί στον ημιτελικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουν φτάσει τα παιδιά στον ημιτελικό και βλέπω ότι ο κόπος μου πιάνει τόπο. Ήταν θέμα έκρηξης, αυτοσυγκέντρωσης, δύναμης και θέμα προπόνησης. Εύχομαι στα παιδιά να έχουν επιτυχία και δύναμη. Πάνω το κεφάλι σου. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πήρε μικρόφωνο, άφησε τη βαριόπουλα ευτυχώς. Δάσκαλε, τι να πω, συγχαρητήρια για το ξύλο που έφαγε ο Σταύρος και η υπόλοιπη για άλλη μια φορά. Δεν το λες και εύκολα αυτό. Δεν πονάει τώρα? Να πάω λίγο, δάσκαλε, συγγνώμη. Σταύρο, όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Νεύρα δεν έχεις? Έχω, εντάξει. Έχεις. Άμα νεύρα. Αν έχει νεύρα, λέει. Έχει νεύρα. Μπράβο σας, παιδιά. Σε όλους, και στα μικρά και στα μεγάλα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνετε. Εμείς είμαστε εντυπωσιασμένοι και από πρόπερση. Αλλά αυτή τη φορά είδαμε και τσαπουντάκια και είδαμε και άλλους να κάνουν αυτά τα ακραία πράγματα που κάνατε εσείς κυρίως. Δηλαδή εσείς είστε ο γκουρού, ο δάσκαλος, και φαίνεται πια ότι έχει περάσει από εσάς και σε άλλους. Τι σημαίνει τσαπκουντό? Τσαπ είναι το χτύπημα. Τσαπ. Mm-hmm. Κουν είναι κίνηση. Ντο είναι το μυαλό. Δηλαδή. Ότι χτυπάς και μένεις χωρίς μυαλό.
Όχι, όχι ακριβώς. Εσύ δείχνετε για χτυπήματα. Σταύρο, καλά όλα. Οκ, okay, εντάξει. Απλώς θέλω να σιγουρευτώ. Είναι εντυπωσιακό το πώς μεταμορφώνεται ένας άνθρωπος που το βλέπεις πριν από λίγο να είναι στους διαδρόμους και είναι ένα φυσιολογικό μικρό παιδί, ένας φυσιολογικός κύριος με άσπρα μαλλιά, να μεταμορφώνεται ξαφνικά σε υπεράνθρωπο. Γιατί εδώ πέρα τους βλέπουμε με τις ανάσες και μέσα σε εκτάσματα δευτερολέπτου να ξεφεύγουν από τα γήινα. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει απίστευτη αυτοσυγκέντρωση, θέλει πίστη και νομίζω ότι για να καταφέρεις να το εμπνεύσεις από τα μικρά τα παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους είναι έργο ζωής. Και αυτό το έργο ζωής δεν μπορούμε παρά να το θαυμάσουμε και να το υποκληθούμε, δάσκαλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Προς τους φίλους μας που μας βλέπουν από το σπίτι αυτή τη στιγμή, μην νομίζουν ότι μεταμορφώθηκαν και ότι μπορούν να το κάνουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι χρόνια, εύκολο. Χρόνια εξάσεις. Μην πάρουν τίποτα τσιμεντόλιθος και αρχίσουν. Χρειάζεται χρόνια εξάσεις και γνώση να το διδάξεις. Θέλει δουλειά, δεν είναι απλό. Και γνώση να το διδάξεις. Έτσι πρόβλημα. Δεν μπορεί να βρει Σταύρο. Όχι. Είναι όλα θέμα αυτοσυγκέντρωσης, προπόνησης. Όταν έχει ο άνθρωπος θέληση, όλα τα καταφέρνει. Μπράβο. Μια φορά θα επαναστατήσει ο Σταύρος. Ναι, καήκατε. Μη σε φινιδιάσει τότε, δάσκαλε. Και όσοι θέλετε να δείτε κι άλλα σπασίματα στο τελικό από την ομάδα, μπορεί να προσθεθούν κι άλλοι, έτσι. Σίγουρα. Κάποια σίγουρα, ναι, θα υπάρχει. Ναι. Μπορείτε να ψηφίζετε όταν ανοίξουν οι γραμμές στο νούμερο που βλέπετε, κυρίε και κύριοι, για να δείτε την ομάδα Τσαπ Κουτό στο μεγάλο τελικό. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Είμαι περήφανος για τα παιδιά, τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Καλύτερα δεν μπορούσαν να τα πάνε.